Πάμε τι γίνεται. Η family τι κάνει. Η family. Ναι. Καλά εδώ, για να δώσω το τόπο. Δύσκολα τώρα με το κορονοϊό, αλλά εντάξει. Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ σωστά είπε ο πατέρας ο Γιάννης ότι θα έπρεπε να έρθω από εκεί. Από κοντά να σου δώσω τα συγχαρητήρια. Αλλά... λέω, θα έπρεπε να έρθω από εκεί, κανονικά, να σου δώσω και από κοντά τα συγχαρητήρια. Έτσι που είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Και για σένα, και για μας, τους φίλους. Και τέλος πάντων... νομίζω ότι επέλεξα το διαδικτυακά για να δώσουμε και ένα, πρώτον να τηρούμε τους όρους και τους κανόνες λόγω των συνθήκων και του κορονοϊού και εμείς και εγώ και εσύ πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί και εσύ έχεις πάρα πολλούς εργαζόμενους εκεί και πρέπει να δίνεις και εσύ το μήνυμα να τηρούνται όλα αυτά γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα αυτά είναι τα μέτρα αντιμετώπισης αυτού του επιθετικού ιού. Αν είχαμε κάτι άλλο, θα τα εφαρμόζουμε. Θα τα εφαρμόσουμε από μεθαύριο που θα έρθει το εμβόλιο και τότε πιστεύω ότι θα είμαστε πιο χαλαρά. Εγώ καταρχήν, αφού ευχηθώ για όλα και ευχές στην οικογένεια, θέλω να σου πω ότι ανέλαβα αυτή την πρωτοβουλία να κάνουμε αυτή την κουβέντα, γνωριζόμαστε καιρό, διότι η εκλογή σου σαν πρώτο Ευρωπαίο νέο αγρότη και επιχειρηματία, έναν επιχειρηματία που χρησιμοποιεί την κεκλική οικονομία με μονάδα καθετοποιημένη. Εγώ δεν χρειάζεται αυτά να τα διαβάζω γιατί είμαι φίλος της οικογένειας και ξέρω πολλά χρόνια την δραστηριότητά σας και νομίζω ότι νιώθω και κάπως δικαιωμένος. Γιατί αν θυμάστε πριν από μερικά χρόνια ήμουνα από τους πρώτους ή δεν ξέρω δεν υπήρχε άλλος που πίστεψα στην επιχείρηση, πίστεψα στην οικογένεια και βράβευσα την οικογένεια στο πρόσωπο τότε της Μαρίας, την επιχείρηση και σήμερα με αυτή την πρωτιά που κατέλαβες εσύ επιβεβαιώνομαι για αυτό που είχα κάνει τότε και για αυτό που είχα προβλέψει. Και δεν κάνει περήφανος μόνο τη χώρα, την περιφέρεια, αλλά και εμάς τους ανθρώπους που είμαστε πολύ κοντά στην οικογένεια και στην επιχείρηση και θα είμαστε, αλλά δίνεις και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα στα νέα παιδιά της ηλικίας σου που αναζητούν διεξόδους, ψάχνουν δρόμους, δουλειές. Και τι τους λες εσύ με την πρωτιά σου. Τους λες ότι εάν κανείς ακολουθήσει έναν δρόμο με συνέπεια, επιμονή, συνέχεια, με την υποστήριξη της τεχνολογίας και των νέων δυνατοτήτων που σου δίνουν αυτές, μπορεί να βρεις το δρόμο σου. Και δίνεις και ένα άλλο μήνυμα. Το μήνυμα το ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα, ξέρω εγώ, που τα πάντα δεν μπορούν να γίνουν ή δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Η Ελλάδα μέσα από το πρόσωπό σου και από την επιχείρησή σας απέδειξε ότι είναι αυτή που μπορεί να σταθεί εις άξια και να κερδίσει και μεγάλες χώρες που θεωρούνται προχωρημένες, προοδευμένες, σύγχρονες, με άλλες δυνατότητες, με μεγάλες δυνατότητες και τεχνολογικές και οικονομικές, ενώ το τραπεζικό σύστημα και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις, αλλά μπορεί όταν υπάρχει θέληση, επιμονή και γνώση. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που δίνεις στα νέα τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που στέλνεις σαν χώρα, γιατί στο πρόσωπό σου τιμήθηκε ολόκληρη η χώρα. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό και γι' αυτό ήθελα να κάνουμε αυτή την μικρή κουβέντα, αφού δεν μπορούμε από κοντά ή δεν θέλουμε από κοντά, για να δώσουμε και το μήνυμα στην κοινωνία και εγώ και εσύ ότι πρέπει, αφού μας δίνει η τεχνολογία τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και έτσι, να επιλέξουμε αυτό για να μην θέσουμε σε κίνδυνο κανέναν, ούτε τη δική μας υγεία, ούτε την υγεία των άλλων. Εγώ αυτά τα λίγα ήθελα να πω και να σε επενέσω και πάλι και να μου πεις και εσύ
γιατί αυτό θα το κοινοποιήσω, θα το διαβάσουν και κάποια παιδιά, θα το δουν και άλλοι, να πεις και σε αυτά τα νέα τα παιδιά και στην κοινωνία τι είναι αυτό που σε ξεχώρισε και σε ανέδειξε πρώτο Ευρωπαίο νέο αγρότη και επιχειρηματία. Όπως και είναι τα πράγματα, έτσι. Πάντα έτσι να καθοδηγήσουμε και το κάνουμε στο μεγάλο μας. Να λεγούμε να συγκυράμε, να συγκυριούμε και να μην το δείτε. Παρά από το πρώτο παιδιά είναι τους σκότες, παρά από το αφό, το αφό τα καλά αυγά συσκευάζουν, τα κοινωνούνται και πηγαίνουν στα συντομάτια και καταλήγουν στα καλαντές. Τα πίτα διαλογή τα αυγά θα είναι δομερωμένα, αλλά στο παντούνα, πηγαίνουν στα θερίες, στα μήνες της κοινωνικής κοινωνικής και καταλήγουν στην Ιταλία. Η επόμενη κίνηση εύχομαι να είναι να αξιοποιήσεις από μόνος σου το μεθάνιο με μονάδα υγροεργαλείου που θα στήσεις στην επιχείρηση. Δεν ξέρω αν σου περνάει από το μυαλό αυτό. Μα αφήνει την τώρα και ναι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει μπαίνει και απαιτήσει να αξιοποιήσει ένα λακτικό μεθόδο να παραδείξει. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες και νομίζω ότι θα θέλανε πάρα πολλοί νέοι να τα ακούσουν. Νέοι που ασχολούνται με τον χώρο και νέοι που δεν ασχολούνται με τον χώρο ή έχουν στο μυαλό τους να
να επενδύσουν κάπου. Δεσμεύομαι και θέλω και τη δική σου συγκατάθεση, όταν τελειώσει όλη αυτή η δοκιμασία που περνάμε όλοι οι Έλληνες και τα πράγματα ομαλοποιηθούν και μπορούμε να κάνουμε συγκεντρώσεις, να κάνουμε μια συνάντηση με νέους για να τους εξηγήσεις εσύ και να σε δούμε και ζωντανά από κοντά, ποια είναι τα βήματα της επιτυχίας. Γιατί πολλοί μπορεί να έχουν στο μυαλό τους ιδέες καλές, πολλά πράγματα, αλλά ίσως δεν έχουν την δύναμη, το κουράγιο, το σθένος, το θάρρος να κάνουν τα βήματα. Αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι επιμέναμε, δουλέψαμε, κάναμε αυτό που έπρεπε και φτάσαμε εδώ. Πολλές φορές όταν κανείς τα περιγράφει έτσι τα πράγματα, αφού περάσει όλη τη διαδρομή, φαίνονται πάρα πολύ απλά. Αλλά δεν είναι όπως καταλαβαίνεις και έχει ζήσει και εσύ τόσο απλά, αλλά δεν είναι και αδύνατο. Εάν που δεν το εύχομαι, δούμε ότι οι περιορισμοί θα τραβήξουν καιρό, δηλαδή με το Μάρτιο-Απρίλιο που λένε ορισμένοι, εγώ πιστεύω ότι πολύ πιο σύντομα θα έχουμε απελευθερωθεί από την πίεση και το κυνήγι του κορονοϊού και θα μπορέσουμε να τα πούμε από κοντά. Εάν αυτό δούμε ότι πάει μακριά, θα κάνουμε μια διαδικτυακή συζήτηση με νέους. Θα την οργανώσω εγώ. Γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες. Είναι πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα η εμπειρία σου και θα βοηθήσεις ανθρώπους που θα θέλανε να ασχοληθούν με την ευρεία έννοια, όχι με τα αυγά. Ο αγροτικός χώρος έχει πάρα πολλές επιλογές σε πολλά και για πολλά προϊόντα. Θα βοηθήσει νομίζω και άλλους ανθρώπους και άλλους νέους να τολμήσουν να κάνουν αυτό το βήμα. Και πολλές φορές αυτό που λες ότι είχαμε τους γονείς και μας δώσανε γήπεδο, πολλές φορές και οι γονείς, γονέας είμαι και εγώ, δεν δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να ανοίξουν τα φτερά τους. Γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορούν, δεν ξέρουν, είναι μικροί, θεωρούμε ότι εμείς τα γνωρίζουμε όλα. Ότι δεν είναι έτοιμοι, θεωρούμε ότι εμείς τα γνωρίζουμε όλα, περνούν τα χρόνια έτσι και μεγαλώνουν και τα παιδιά και δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους να πετύχουν αυτά που έχουν δυνατότητα να πετύχουν και αυτά που μπορούν. Άρα πολύ σωστά ο Γιάννης και η Ροή σας δώσανε γήπεδο και πιστέψανε σε εσάς και βεβαίως τώρα κι εσείς τους χαροποιείτε, επιβεβαιώνετε την εμπιστοσύνη που σας δείξανε και νιώθουμε περηφάνεια όπως θα ένιωθε κάθε γονιός και κάθε φίλος όπως νιώθουμε και εμείς. Παύλε μου, να είσαι καλά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά. Συζήτηση, συνάντηση. Ναι. Βεβαίως, εκεί θα στραφούμε. Στον χώρο αυτό θα στραφούμε, διότι
το επιχειρηματικό έρχεται μετά το αγροτικό. Εσείς, η οικογένεια, στην αρχή... Υπάρχει μεγάλη τεράστια. Υπάρχει μεγάλη τεράστια. Υπάρχει. Ωραία, θα δούμε πώς θα πάει ο Ιανουάριος, πώς θα πάνε τα πράγματα μετά τις γιορτές και θα προγραμματίσουμε το ένα ή το άλλο, πάντως θα το κάνουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, πολλά χαιρετίσματα και δύναμη. Γεια, συγχαρητήρια. Να τώρα μου ήρθε να την πάμε με νέο. Να το ψημίσω. Ναι, είναι, ναι, και την ώρα που είχες από κοντά, σκεφτόμουν τη διαδιάσκεψη και αμέσως το είπες. Τέλεια. Λοιπόν, αυτή τώρα το γράψαμε. Ναι. Θα το ανεβάσουμε εκεί, πώς θα γίνει, γιατί εγώ τους είπα ότι ναι, μεν εσύ στη σελίδα το ανεβάζετε. Λοιπόν, συνοήσουμε. Αλλά εγώ θέλω μετά και στο Facebook να μπαίνει. Συνοήσουμε μαζί. Ναι, σου έστειλα μια κάρτα, δες λίγο περίπου. Αν σου αρέσει, να ξεκινήσω αύριο να κάνω. Το στυλ θέλω να δεις λίγο. Αυτό το πήγα. Τι μα την δω. Μάλλον το γράφει. Κάτι γράφει. Κάτι γράφει. Για να το δω. Ωραία. Να πάω, να το φωνάξω. Τι είναι. Ναι, είναι τώρα. Ναι. Βάλε. Τα άκουσα να δούμε τι θα βρει πάνω. Το γράψατε? Ναι, τελειώσαμε. Εγώ σταμάτησα, ναι, το άλλο και αυτό σταμάτησα. Ναι, εντάξει.